Και για το υπόλοιπο μέχρι τις 10 θα έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με πολλές πληροφορίες, γιατί δεν είναι μόνο η Ελλάδα η οποία είναι σε αναβρασμό, είναι και άλλες χώρες στην Ευρώπη για αυτά που συμβαίνουν και τα άσχημα που έρχονται. Να πάρει. Είναι Γενικός Γραμματέας των ΣΥΡΟΝ που βρίσκονται στην Ελλάδα. Καλησπέρα σας, κύριε Μπάκρη. Χαίρετε και ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ο κύριος Δημοσθένης Δαβέτας, καθηγητής της τέχνης στο Παρίσι και συγγραφέας. Καλησπέρα, κύριε Δαβέτα. Καλησπέρα σε εσάς και στους. Ο κύριος Χαράλαμπος Κατσιβάρδας, τον εξαφάνισα. Κύριε Δαβέτα. Κοιτάξτε να δείτε, είναι φυσιολογικό. Ο λόγος του είναι ένας λόγος ο οποίος έχει δύο χαρακτηριστικά. Πρώτα απ' όλα είναι οραματικός, δηλαδή μπορεί και διαβάζει μέσα από το τώρα που ζει, μπορεί και διαβάζει αυτό που θα έρθει. Και δεύτερον, είναι πατριωτικός. Τέτοιου είδους λόγους, ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι να είναι πατριώτες σήμερα και ταυτόχρονα να μπορούν να είναι διορατικοί, νομίζω ότι το σύστημα δεν τους θέλει. Το γνωρίζω και από προσωπικές εμπειρίες, αλλά γενικότερα από γύρω μου εμπειρίες, ότι το σύστημα δεν ευνοεί αυτούς οι οποίοι βάζουν την Ελλάδα πάνω από κόμματα, πάνω από ιδεολογίες. Θέλουμε κυριολεκτικά σήμερα να είμαστε μονίμως διχασμένοι ανάμεσα σε δύο κόμματα ή σε τρία κόμματα και να τρογόμαστε μεταξύ μας και να μην κοιτάμε πέρα από τη μύτη μας. Ναι, αλλά αυτά τα δύο-τρία κόμματα έχουν ένα κοινό στοιχείο, κύριε Δαβέτα. Λειτουργούν σε βάρος της Ελλάδος και των Ελλήνων. Έτσι. Ενώ αυτό τσακώνονται στη Βουλή και δίθεν ότι τσακώνονται, στο τέλος της ημέρας και οι δύο και οι τρεις και οι τέσσερις λειτουργούν σε βάρος της Ελλάδος. Το βλέπουμε στο μεταναστευτικό. Βεβαίως, βεβαίως. Απόλυτα, και μάλιστα να δείτε ότι το μεταναστευτικό μπορεί να είναι εθνικό πρόβλημα στην Ελλάδα. Εγώ το θεωρώ εθνικό πρόβλημμα. Αφορά την εθνική μας ταυτότητα και αν δεν το χειριστούμε σωστά όπως πρέπει και να αφήσουμε όλες αυτές τις εξυπνάκηδες ιδέες ότι όποιος κάνει κριτική στους μετανάστες είναι ρατσιστής ή οτιδήποτε άλλο, εδώ έχουμε δίπλα μας εκπρόσωπο με το οποίο θα τη συστήσουμε μια χαρά. Εγώ ζω στη Γαλλία με ξένους, έζησα μια ζωή με ξένους. Το να προσέχουμε και να είμαστε φίλοι με τους ξένους και να θέλουμε να είμαστε συναδελφωμένοι δεν σημαίνει ότι θα διαλύσουμε τα σύνορα κάθε χώρας μόνο και μόνο για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντα όχι της πατρίδας, αλλά τα συμφέροντα των μεγάλων ελίτ οικονομικών και ολιγαρχών. Κύριε Μπάκρη, έχω κάποιους φίλους από τη Συρία, οι οποίοι είναι πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Έχουν κάνει δικά τους καταστήματα, δουλεύουν κανονικά. Έφερα και στον Χρυσοχοίδη και στον Κουμπουτζάκο. Κλείστε τα έρημα σύνορα. Κλείστε τα για όνομα του Θεού και του Αλλάχ και του Βούδα και όποιο θέλετε. Κλείστε τα σύνορα. Δεν υπάρχει λόγος να είναι ανοιχτά τα σύνορα στο Έλα και στο Φεύγα για την Ευρώπη, για το Παρίσι, για το Βερολίνο. Να είναι κλειστά. Να είναι κλειστά. Να κάνουν τι εδώ, πάρκινγκ. Είχε την καλοσύνη ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, να πει ότι εμείς δεν θα δεχτούμε, μιλούσε με τους Ευρωπαίους, δεν θα δεχτούμε να καταντήσει η Ελλάδα πάρκινγκ. Σταθμός. Εντάξει, κουράστηκε, είναι ένας κουρασμένος λαός. Δεν νομίζω να ξανατολμήσει ο κακός να το βάλει σε αυτό το δρόμο. Εντάξει. Αλλά το καταβλισμό στη μία καβάλα και του λένε θέλω να πω ότι εδώ, εμείς κάνουμε ακριβώς, εδώ. Είναι μια, γκάγκστερ. Μια νησίδα στην οποία επικρατεί άβατον, είναι κράτος εν κράτη και κατ' ουσίαν έχουν ισχύ πέραν και πάνω από το Σύνταγμα και από την νομιμότητα. Σαν να επιδοτούνται για να κάνουν αυτή την δουλειά, καταλάβατε. Όμως ο ηθικός αυτούργος είναι άλλος. Αυτή είναι ένα σχεδίο. Ποιος είναι ο ηθικός αυτούργος? Υπερεθνικά διευθυντήρια και μηχανισμοί. Το αφήνω έτσι να πλανάτε. Τα φαντάσματα. Όσοι έχουν το χρήμα, αυτό θα αυτοί που έχουν ακριβώς, το χρήμα ακριβώς. Και κινούν τους μηχανισμούς και βρίσκονται πίσω από τους μηχανισμούς. Όμως να πω κάτι, σε πείρωση το κύριε Δαβέτα, με συγχωρείτε, έχετε δίκιο. Αλλά γιατί κινούν το χρήμα με ΜΚΟ για να διαλύσουν μια χώρα φέρνοντας μετανάστες? Ποιο θα είναι το όφελος τους, δηλαδή? Γιατί η λεγόμενη μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία δεν υπόκειται σε αυτά τα οποία λέει εδώ. Ξεπλένουν λεφτά. Προφανώς. Αυτό είναι μαύρο χρήμα. Αυτό είναι από λαθρεμπόριο και τέτοια. Δεν ξέρω από τι, αλλά σίγουρα υπάρχει. Κύριε Μπάκρη, εσείς κάνατε αυτό. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή? Λεφτά. Όλοι χρήμα. Αρπακτικά. Γιατί δηλαδή ο Σόρος να δίνει λεφτά στις ΜΚΟ για να φέρουν εδώ πέρα? Δηλαδή το κέρδος του Σόρος? Και ο Σόρος και ολόκληρη η Κομισιόν, ολόκληρη Ευρώπη, ολόκληρη Ευρώπη. Ποιο είναι το κέρδος τους? Έχει δώσει Βρυξέλλες από το 2015 μέχρι σήμερα 5,5 δις. Πόσο είναι από τα 5,5 δις?
5.500 εκατομμύρια. Δηλαδή, είναι, δηλαδή οι πρόσφυγες, όχι σε αυτό το Λέβιθα, πώς το λένε, που ο κύριος Στεφανής. Και, εδώ... και ότι πρέπει να ξεσηκωθούμε και εμείς, γιατί μας κλέβουν την Ελλάδα και το μέλλον μας. Κύριε Κατσιβαρδά, έχω υποσχεθεί ότι θα σας δώσω το λόγο. Ο κύριος Δαβέτας, πρέπει να σας πω, είναι ένας σοφός άνθρωπος, ο οποίος μας έρχεται από το Παρίσι. Είναι καθηγητής εκεί, δουλεύει εκεί και όταν έρχεται στην Ελλάδα μας κάνει την τιμή, πραγματικά την τιμή, να μας περνάει μέσω ημών, μέσω του Βεργίνα, σε εσάς ό,τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη και κυρίως στη Γαλλία. Βίβλα και από ό,τι μας περιγράφει, στη Γαλλία είναι σχεδόν προ-επανάσταση ιστορία εκεί. Είναι μεγάλη ένταση. Κοιτάξτε, θα ξεκινήσω καταρχήν από το πρώτο. Το πρώτο, ορίστε το, αυτό έγινε πριν δύο μέρες. Εξηγήστε τι είναι αυτό. Είναι το πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Παριζιά, η οποία εφημερίδα είναι μία από τις πιο λαϊκές και τις πιο ταυτόχρονα πλατή κοινό. Μεγάλης κυκλοφορίας. Μεγάλης κυκλοφορίας, κεντρώα θεωρείται εφημερίδα. Κυριακάτικη. Ναι, δεν είναι, όχι μόνο κυριακάτικη, είναι καθημερινή. Mm. Υπάρχει και κυριακάτικη, εγώ την καθημερινή. Ωραία, πάμε. Η οποία μας δείχνει Le Pen Macron από τώρα, δύο χρόνια πριν, το λεγόμενο. Δύο χρόνια πριν τις εκλογές. Ναι, λέει ότι ουσιαστικά είναι μάχη Macron Le Pen. Σώμα με σώμα. Μπροστά η Le Pen, σταθερά. Ο Μακρόν έχει αλλάξει τη στρατηγική του. Προσπαθεί να φτιάξει το ίδιο που έκανε πριν. Δηλαδή ένα μέτωπο αντι Le Pen, παίρνοντας, διαλύοντας μάλλον το κόμμα των Ρεπουμπλικάνων, το παλιό κόμμα της δεξιάς, του Σιράκ κτλ. Του Ντεγκόλ. Ναι, προσπαθώντας να πάρει ό,τι έχει απομείνει, παίρνοντας όλους τους κεντρώους, μικρούς και μεγάλους μαζί του, για να φτιάξει μαζί με τους σοσιαλιστές ένα μέτωπο αντι Le Pen. Την πρώτη φορά λειτουργήσε. Τώρα όμως το μεγάλο ερώτημα, και είναι και το άρθρο μου της Πέμπτης, έχουμε πολλές αμφιβολίες σε ποιο βαθμό θα είναι τόσο αποτελεσματικό, χωρίς να σημαίνει ότι δεν θα είναι, αλλά σας λέω πολλές αμφιβολίες, διότι πρώτα απ' όλα ο κόσμος. Μπορεί να πέσει ο Μακρόν πριν τις εκλογές. Όχι, δεν πέφτει, διότι ακόμη και να είναι μειοψηφία που είναι συνέχεια, όλο μικραίνει το ποσοστό του. Mm. Κοντεύει να φτάσει στο ποσοστό του Ολλάντ και να το ξεπεράσει. Πιο κάτω και πιο κάτω ακόμη. Χαμηλά, ναι. Ναι, παρόλα τα αυτά, οι Γάλλοι είναι άνθρωποι που πιστεύουν μετά την Γαλλική Επανάσταση στους θεσμούς. Δεν είναι αυτό το μπάχαλο στην Ελλάδα. Όχι. Που ο κύριος Τσίπρας θέλει να ρίξει μια κυβέρνηση και χρησιμοποιεί τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Για μια πενταετία ο πρόεδρος, θα μείνει μια πενταετία. Θα μείνει μια πενταετία. Τελείωσε. Όσο είναι. Εγώ να ξέρετε ότι συμφωνώ μαζί σας και θεωρώ ότι η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει το σύνταγμά της και να γίνει προεδρική κοινοβουλευτική δημοκρατία στα πρότυπα της Γαλλίας. Δηλαδή να μην υπάρχει πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά πρόεδρος της Δημοκρατίας να αναλαμβάνει ο εκάστοτε αρχηγός του κόμματος που θα κερδίζει τις εκλογές. Προεδρικό. Όπως γίνεται προεδρικό κόμμα, ναι. Προεδρικό, ναι. Προεδρική κοινοβουλευτική δημοκρατία. Περισσότερη Ευρώπη έτσι είναι. Διότι έχουμε αυτή τη στιγμή Προκόπη, ναι. Ο οποίος δεν κάνει τίποτα. Τι κάνει ο κ. Προκόπης? Κοιτάξτε δηλαδή. Όμως να συνεχίσουμε αυτό. Πάμε τώρα όμως σε αυτό που μας είπατε, ναι. Ότι έρχεται μια μεγάλη αναταραχή στη Γαλλία. Ναι, λοιπόν. Διότι θέλω να πω το εξής. Γιατί το λέω, θα μου πείτε ότι ρε Συμβλάχο τώρα ξαφνικά στη Γαλλία. Όχι. Η Γαλλία είναι ηγετική χώρα, ηγετική ομάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, ό,τι γίνει στη Γαλλία θα επηρεάσει και εμάς. Βεβαίως. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τη φυγατό. Και επίσης θέλω να πω κάτι που είδα σήμερα, παρακολουθώντας ένα γαλλικό κανάλι για να μάθω τι έγινε στην Αλβανία. Πρέπει να σας πω, κύριε Δαβέτα, και βέβαια δεν αφορά εσάς, αφορά την ελληνική πολιτική ηγεσία. Στο χάρτη που παρουσιάζουν από τα Βαλκάνια οι Γάλλοι, στα δελτία ειδήσεων, γράφεται Μακεδονία. Δεν γράφεται Βόρεια Μακεδονία. Γράφεται Μακεδονία σκέτο. Να λοιπόν ακόμη ένα σημείο το οποίο. Και κανείς δεν έχει αντιδράσει. Πολιτικά, ο κύριος Πέτσας δεν πρέπει να πάρει τηλέφωνο. Ο κύριος Πέτσας. Τα κανάλια σε και όλα, παιδιά. Σε όλα τα διπλωματικά θεσμικά όργανα πρέπει να δράσουμε. Κοιτάξτε το άλλο εξώφυλλο. Προχθές, Φιγκαρό. Τι είναι αυτό. Ετοιμάζεται στις 5 Δεκεμβρίου. Η μεγαλύτερη απεργία η οποία έγινε ποτέ επί Μακρόν, ναι. Επί Μακρόν, της διακυβέρνησης του Μακρόν, όπου όλα τα συνδικάτα για πρώτη φορά. Όλα 5 Δεκεμβρίου. Ναι, 5 Δεκεμβρίου. Ξεκινάει χωρίς να έχει ημερομηνία τέλους. Mm-hmm. Άρα σημαίνει ότι μια μέρα θα λειτουργεί κάτι, την άλλη δεν θα λειτουργεί. Εμάς στο Πανεπιστήμιο μας έχουν πει να δίνουμε τα μαθήματα τις 5 Δεκεμβρίου και μετά μέσω ίντερνετ, διότι δεν εξασφαλίζεται η παρουσία ούτε των φοιτητών ούτε των καθηγητών. Η ασφαλεία σας εννοείται. Σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα επίπεδα. Διότι ετοιμάζονται τόσο οι σκληρές απεργίες, με ποια αφορμή, οι αιτίες είναι πολλές. Ποια είναι η αφορμή, είναι αυτό που λέμε το συνταξιοδοτικό.
κόβει, κατά αυτά που ξέρουμε και στην Ελλάδα που γίνονται, κόβει όλες τις λεγόμενες συμβάσεις, ενισχύσεις συντάξεων, παροχές, και φτιάχνει ένα ενιαίο ασφαλιστικό, όπως και ενιαίο συνταξιοδοτικό. Με αποτέλεσμα, οι Γάλλοι, οι οποίοι έχουν δουλέψει χρόνια για αυτό το πράγμα, να μην το δέχονται. Και του λένε να κοιτάξεις να το κάνεις αυτό με τις νέες γενιές, από τη στιγμή που μπαίνουν, να ξεκινήσεις από την γενιά αυτή που μπαίνει στην αγορά εργασίας. Και όχι από αυτούς οι οποίοι έχουν δουλέψει 30 χρόνια, 20 χρόνια, 40 χρόνια. Και έχουν δώσει εισφορές. Πολιτική λιτότητα. Και το οποίο μου φαίνεται πάρα πολύ λογικό. Παρόλα τα αυτά, προσπαθεί να βρει μια λύση, να αγοράσει ένα μέρος στο κράτος. Παρόλα τα αυτά, κανείς δεν το δέχεται. Και πάμε σε απεργία. Και κάτι άλλο ακόμη, το τρίτο. Το προηγούμενο Σάββατο ξανά άρχισαν τα κίτρινα γυλαίκα. Τα κίτρινα γυλαίκα, τα οποία μπορεί να μην έχουν τη μαζικότητα που είχαν πριν, συμβολικά είναι παρόντα. Αλλά γιατί ξαναλέω, ξανά άρχισαν και είναι ισχυρά? Διότι στο πρώτο γκάλο που έγινε, λέει ότι συνεχίζει ένας στους δύο Γάλλους, παρότι είναι ελάχιστοι οι κίτρινοι γυλαίκοι, να το πω έτσι, με συγχωρείτε για τον συλλογισμό της φράσης μου, στους δρόμους, ένας στους δύο συνεχίζει να πιστεύει ότι τα αιτήματά τους είναι σωστά. Δηλαδή, η διαλυμένη γαλλική μεσαία τάξη έχει δίκιο να επαναστατεί, όπως ο Μάης του 68 της, για το Μάη του 68 της μεσαίας γαλλικής τάξης μιλάμε, τα κίτρινα γυλαίκα, και να συνεχίσουν να δίνουν τη μάχη τους. Αυτό το πράγμα δεν το βλέπω στην Ελλάδα. Η μεσαία τάξη είναι αυτή που εξασκώνεται. Έτσι είναι. Η μεσαία γαλλική τάξη. Αυτή Ελλάδα είναι που, άμα βλέπατε τις διαδηλώσεις στα κίτρινα γυλαίκα, δεν θα βλέπατε αυτούς τους νεολαίους που βλέπουμε στις φοιτητικές εκδηλώσεις. Για να είμαστε μαρξιστές. Ήταν οι οικογένειες. Οι μικρομπουρζουάδες. Στην Ελλάδα αυτό δεν πρόκειται να συμβεί, διότι οποιαδήποτε υγιής αντίδραση θα καταπνιγεί από τα παλαιομαρξιστικά, παλαιολιθικά μαρξιστικά ιδεολογήματα του ΚΚΕ και της αριστεράς. Μιλέτε, που δεν μπορεί. Λέτε σταλινιστικά. Σταλινιστική, Σταλίν, διότι Σταλίν. Ακόμη δεν έχει συνειδητοποιήσει. Ο κόκκινος φασισμός. Δεν έχει συνειδητοποιήσει η απελθούσα κυβέρνηση και δεν έχει αντιληφθεί ο ελληνικός λαός ότι άσυλο είναι η ελεύθερη διακίνηση ιδεών και δεν είναι άνδρο εγκληματικότητας. 50 χρόνια μεταπολιτευτικά δεν έχει αντιληφθεί ο ελληνικός λαός και η δήθεν φοιτητιώσα ελεύθερη νεολαία που κυδαιμονεύεται συγκεκριμένα και τροκατευθύνεται ότι πρέπει να είναι κανείς ελεύθερος στη σκέψη, ελεύθερη συνείδηση και κατόπιν κοινωνική. Τα κίτρινα γυλαίκα δεν ανήκουν σε κανέναν. Ακριβώς. Προσπάθησε να τους πάρουν η Λεπέν, προσπάθησε να τους πάρει ο Μελανσόν, προσπάθησε να τους πάρουν όλα τα πολιτικά κόμματα. Αρνήθηκαν και συνεχίζουν να αρνιώνται να ενταχθούν σε κάποιο κομματικό χώρο. Αυτό λέει πολλά. Ο κύριος Δαβέτας στο διάλειμμα. Λοιπόν, μας είπε κάτι που με εντυπωσίασε και θέλω να το ακούσετε κι εσείς. Από τον κύριο Δαβέτα. Είπα στον κύριο Δαβέτα, ρε παιδί μου, πω από τι αγριότητα της γαλλικής αστυνομίας εναντίον των διαδηλωτών. Τρομερή αγριότητα, δηλαδή απάνθρωπη αγριότητα. Και μου αποκάλυψε. Φασιστική. Τι πετάνε. Θα σας τα το δακρυγόνα πω, θα και τι κατασκευής είναι. Είναι γερμανικής κατασκευής, είναι η νέα μορφή των δακρυγόνων, το οποίο όταν σκάει. Τι είναι γερμανικής κατασκευής. Γερμανικής κατασκευής, βέβαια. Για πείτε μου λοιπόν και τι το γίνεται. Οποίο, όταν σκάει, εκεί που σκάει, το καίει αυτό το μέρος αμέσως. Δηλαδή, σου χτυπάει το χέρι, σου καίει το χέρι. Σου χτυπάει το μάτι, σου καίει το μάτι. Γι' αυτό και έχουμε επισήμως αυτά που σου λέω, αυτά που σας λέω, με συγχωρείτε. Μπορεί αυτό να το αποδείξει, να το ερευνήσει κάθε άνθρωπος που μας ακούει. Έχουμε επισήμως από την αρχή του χρόνου, μάλλον στον ένα χρόνο των διαδηλώσεων, πάνω από 20 νεκρούς. Έχουμε πάνω από 250 τραυματίες και πάνω από καμιά 25-30 ακροτηριασμένους, ίσως και παραπάνω. Μπορεί να κάνω και λάθος. Όταν λέτε ακροτηριασμένους, πώς κοβούν τα χέρια? Κομμένα χέρια. Από τι, από τα από χημικά? Ναι, από αυτά τα δακρυγόνα. Τα οποία τα πετάνε επίτηδες πάνω στο σώμα, γι' αυτό και οι εκδηλώσεις. Υπάρχει γερμανική κυβέρνηση η οποία προμηθεύει τους αστυνομικούς της Γαλλίας, προφανώς και άλλες χώρες, με τέτοια χημικά που δημιουργούν τη δυνατότητα να του κοπεί το χέρι ενός διαδηλωτή. Για να συμβαίνει αυτό. Ο Σατανάς. Οι γαλλικές εφημερίδες λένε, και εγώ μπορώ να σου το αποδείξω. Αυτό είναι νεοναζισμός, πάντως. Ότι είναι γερμανικής προέλευσης. Το γεγονός, ξέρετε ποιο είναι. Ότι παρότι φοβίζουν τον κόσμο και τους οικογενειάρχες, οι οποίοι ήταν πάντως στους δρόμους, και τους φοβίζουν να κατέβουν στους δρόμους, οι δημοσκοπήσεις που κάνουν και που περιμένει πώς και πόσο Μακρόν, για να τσακίσει τα απομεινάρια των κίτρινων γυλαίκων και να περάσει αυτό που θεωρεί αυτός ως μεταρρύθμιση, δεν του δίνουν δίκιο, δεν τον ενθαρρύνουν. Γιατί, ξαναλέω, πριν από τρεις μέρες, ένας στους δύο Γάλλους συνεχίζει να στηρίζει αυτές τις αντιδράσεις. Άρα, λοιπόν, εδώ έχουμε έναν εκφοβισμό ως προς τη μαζικότητα,
αλλά έχουμε μία μαζική ενθάρρυνση, η οποία βρίσκεται στις σιωπηλές φωνές των Γάλλων απέναντι σε ένα σύστημα διακυβέρνησης το οποίο ψήφισαν για καλό και τους βγαίνει τουλάχιστον δυσάρεστο, για να μην πω τίποτε άλλο. Τουλάχιστον δυσάρεστο προς το παρόν. Πώς εξηγείτε, κύριε Δαβέτα, το γεγονός ότι ο κύριος Μακρόν έβαλε βέτο να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Βόρεια Μακεδονία, τα Σκόπια δηλαδή, και η Αλβανία, και τώρα η Γαλλία λειτουργεί ούτως ώστε να γίνει ένας παράδρομος για να μπει, για να μπουν τα Σκόπια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, σε μια εβδομάδα άλλαξε η στάση. Ναι, δεν άλλαξε. Θα σας πω τι έγινε. Καταρχήν, πιέστηκε στην αρχή από τα ίδια τα γεγονότα. Διότι όταν έχει τη Λεπέν, η οποία φωνάζει όλο αυτό τον καιρό, έχει βάλει την ατζέντα. Η Λεπέν έχει βάλει την ατζέντα του μεταναστευτικού. Από εκεί και πέρα. Η Λεπέν δηλαδή λέει όχι Αλβανία, όχι Βόρεια Μακεδονία. Όχι, λέει ελεγχόμενη μετανάστευση. Ελεγχόμενη. Όλοι δεν βάζει εθνικότητα. Και έχει ελεγχόμενη μετανάστευση. Δίκιο. Ναι. Όταν λοιπόν σου λέει ελεγχόμενη μετανάστευση για να διατηρηθεί αυτή η αξιοπρέπεια, αυτή, μιλάει για αξιοπρέπεια, δείχνεται η αξιοπρέπεια της Γαλλίας. Για να μπορέσει να διατηρηθεί αυτό το πράγμα. Ο Μακρόν, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε άμυνα απέναντι στη Λεπέν, προσπαθεί δηλαδή να βρει μια στρατηγική για να ξανακάνει αυτό το μέτωπο που σας είπα στην αρχή, γιατί δεν έχει βρει ακόμη μια σιγουριά αυτό το μέτωπο. Τι κάνει, η πρώτη του αντίδραση, η λογική αντίδραση, λέει όχι, εμποδίζω αυτές τις χώρες. Με το επιχείρημα ότι αυτές οι χώρες θα φέρουν περισσότερους παράνομους εργάτες ή νόμιμους εργάτες και οι αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γαλλίας θα υποστούν ζημιά. Έρχεται όμως εδώ αυτό που λέγαμε πριν, το πολιτικά ορθόν. Το που η πολιτικά ορθών επιβάλλει. Δηλαδή οι άνθρωποι ισχυροί του χρήματος που δεν αντίκουν μόνο στη Γαλλία. Παγκοσμίως. Και οι οποίοι έρχονται και λένε: μισό λεπτό, εμείς θέλουμε ανοιχτά σύνορα. Γιατί εμείς θέλουμε το κεφάλαιο να μπορεί να πηγαίνει παντού, οι εργαζόμενοι να αμείβονται φτηνά χέρια, με αποτέλεσμα να έχουμε το εξής περίεργο φαινόμενο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Γαλλίας και η ριζοσπαστική αριστερά της Γαλλίας να είναι. Υπάρχει η ριζοσπαστική αριστερά. Ο Μελανσό και ο Λευτή. Να είναι προσοχή, να είναι εναντίον της Ευρώπης, διότι πιστεύουν ότι με το εάν είναι υπέρ της Ευρώπης θα διαλυθεί ο εργάτης ο Γάλλος. Το εργατικό δυναμικό της Γαλλίας. Προφεσόρ, είναι και τα καψόνια προς τη Γερμανία, έτσι, η στάση του Μακρόν. Αυτά τα καψόνια, ότι προσπαθεί να βρει. Γιατί η Γερμανία κάνει αμάνια να πούνε οι δύο χώρες. Το περίεργο με το Μακρόν, για να μην μου το μονομολογούν, είναι το εξής. Ότι από τη μία ο Μακρόν θέλει να δείξει μια ευρωπαϊκή εικόνα και τον δέχονται έξω σαν ένα νέο πολιτικό με ευρωπαϊκή εικόνα, με κάποιες ευρωπαϊκές ιδέες, αλλά αδυνατεί να βρει την εικόνα του και την ισχυρή του εικόνα μέσα στη χώρα του. Το βηματισμό του, δηλαδή, το πολιτικό βηματισμό του. Ναι, μιλάμε για έναν. Σύρεται από τη Λεπέν, δηλαδή. Αυτό μου λέει. Ναι, κυριολεκτικά. Αυτή κάνει την ατζέντα. Γιατί ο κόσμος είναι. Και ξέρετε ποιο είναι το πιο εκπληκτικό, ότι η Λεπέν έχει πλησιάσει και έχει τη στήριξη πάρα πολύ ανθρώπων πλουσίων πια. Εκτός από οικονομολόγων που βρήκε καθηγητές, σοβαρότερους καθηγητές που τη στηρίζουν, έχει τώρα και ανθρώπους του χρήματος. Δηλαδή έχουμε. Η Λεπέν μπερδεύεται στα πόδια του Μακρόν, εκεί που ο Μακρόν ήλθε και προήλθε. Σύστημα Ρότσιλντ, ναι, το ξεχνάμε. Και σύστημα τραπεζών. Και ο Μακρόν πάρει τραπεζικός στην ατζέντα της Λεπέν για να προσπαθήσει να πάρει από τα μέτρα της Λεπέν να πάρει ψηφοφόρους. Ουσιαστικά τι πάει να γίνει. Προσοχή, κάτι πολύ επικίνδυνο. Να διαλυθούν όλα τα άλλα κόμματα. Να υπάρξουν πάλι ένα τεράστιο διμέτωπο Λεπέν Μακρόν, το οποίο οι Γάλλοι, προσοχή, θέλω να ακουστεί αυτό. Οι Γάλλοι συνεχίζουν να έχουν πολιτική συνείδηση και ιστορική συνείδηση. Δεν θα το δεχτούν. Δεν θέλουν να ψηφίζουν υποπίεση και υπόγχος. Είναι ο λαός ο οποίος θέλει να ψηφίζει με ηρεμία και με ορθολογισμό. Είναι η χώρα που γέννησε τον ορθολογισμό μετά την αρχαιότητα. Είναι ο Ντεκάρ και αυτό που ονομάζουμε ράσιο, ορθολογισμό. Άρα λοιπόν, όταν πιέζεις τον Γάλλο και με αυτόν τον τρόπο, επανάσταση, είναι ικανός ο Γάλλος να πάει προς το άλλο άκρο και εάν δούμε κάτι τέτοιο, τότε να ξέρετε ότι ευθύνη θα είναι σε αυτούς που είπαν Μακρόν ή τα τάγκς ή αλλιώς Μακρόν ή το χάος. Αυτό όπως μας τα λέτε, εγώ έχω δημιουργήσει την εντύπωση ότι η Γαλλία βρίσκεται προ μεγάλης εξέγερσης. Δεν είναι ακριβώς η εξέγερση με τα δικά μας μέτρα, αλλά η εξέγερση είναι σιωπηλή. Καταρχήν θα δούμε τι θα γίνει τώρα στις διαδηλώσεις, διότι οι διαδηλώσεις αυτές μπορούν να εξελιχθούν κυριολεκτικά σε πολιτικό τάφο του Μακρόν, εάν δεν μπορέσει να χειριστεί το θέμα. Επαναλαμβάνω, αυτές οι διαδηλώσεις μπορούν να προκαλέσουν την πτώση του Μακρόν. Ηθικά ναι,
Πρακτικά όχι, διότι οι Γάλλοι... Δηλαδή θα σέρνεται μια μεγάλη μειονότητα, μια μειονότητα όπως ο Μακρόν μέχρι τα δύο χρόνια μέχρι να γίνουν εκλογές και αν ακόμη δεν τον θέλουν οι Γάλλοι. Εάν να διαχειριστεί αυτή την υπόθεση, θα χρεωθεί όλη την αντίδραση όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων πάνω του. Διότι ήρθε σαν νεαρός με ένα όραμα και με λόγια και με λέξεις πολύ ωραίες, διότι έχει σπουδάσει και φιλοσοφία, άρα χρησιμοποιεί πάρα πολύ έντεχνα το λόγο, και ήρθε και έδωσε τροφή στο όνειρο των Γάλλων. Άρα όλη η οργή που υπήρχε πριν για Σαρκοζή, για Ολάντ και τα λοιπά, για όλα αυτά, θα ξεσπάζουν στο Μακρόν και τότε μην εκπλαγούμε και δούμε καμία Γαλλία η οποία πάει προς κατευθύνσεις οι οποίες δεν θέλω ακόμη να πω τίποτα. Ένα καινούριο Μάιο 68. Έτσι, και μην ξεχνάμε και το εξής το τελευταίο. Ο Ολάντ τι είπε, και αυτό δεν το λέω εγώ, το είπε ο Ολάντ. Αυτό είναι, μπορεί να το βρείτε. Την ημέρα που παρουσίαζε το βιβλίο του, όχι τώρα, πριν το καλοκαίρι, το καινούριο του βιβλίο, γυρνάει και λέει: αν δεν προσέξουμε, θα έχουμε την πρώτη γυναίκα πρόεδρο, η οποία θα είναι η πρόεδρος Λεπέν. Αυτό το είπε ο Ολάντ. Να το βρείτε στα αρχεία σας. Άρα λοιπόν, εγώ δεν κάνω τίποτα άλλο παρά να μεταφέρω τη γαλλική πραγματικότητα όσο μπορώ με ακρίβεια όπως τη ζω στη Γαλλία. Η Λεπέν θέλει να βγάλει τη Γαλλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ορίστε. Η Λεπέν θέλει να βγάλει τη Γαλλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι. Όχι. Έχει αλλάξει τελείως η πολιτική της. Εδώ πέρα βάζει και θέμα να μην φύγει από το ευρώ. Θέλοντας να αλλάξει εσωτερικά κάποιες διαδικασίες. Άρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, η αλλαγή πολιτική της Λεπέν, οι οποίοι μετά την ήττα από τον Μακρόν τη θεωρούσαν όλοι ότι ήταν καμένο χαρτί και ήταν για το καλάθι των αχρήστων, ξαφνικά έχουμε μια επιστροφή με αλλαγή πολιτικής. Πολλοί θα πούνε ότι είναι μια πολιτική πονηρή κτλ. Δεν θα το κρίνω εγώ αυτό. Εγώ μιλάω για τα γεγονότα έτσι όπως είναι. Αυτή η αλλαγή πολιτικής της έχει δώσει ένα προφίλ το οποίο είναι εντυπωσιακό. Αυτό το εντυπωσιακό προφίλ θέτει το μεγάλο ερώτημα. Εάν έρθει η Λεπέν στα ηλίσια πεδία ως πρόεδρος, θα είναι για το κακό ή για το καλό της Γαλλίας? Να, ένα ερώτημα το οποίο αυτή τη στιγμή μπαίνει ευθέως στους Γάλλους και το ακούμε καθημερινά στην γαλλική τηλεόραση. On va voir. Κύριε Μπάκρη, μια τελευταία λέξη. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Είπαμε ότι τρία πράγματα. Τους έχει βάλει Wi-Fi, πληρώνει το ελληνικό κράτος για να έχουν Wi-Fi μέσα. Οι άνθρωποι σου λέει είναι πίσω από τα σίδερα, να περάσουν την ώρα τους με το κινητό τους. Και έχει κάνει αγώνα, μου λέει, έχω κάνει αγώνα για να τους ξεσφαλίσω το πρωινό καφέ, μου λέει. Όταν βλέπουμε αυτή την ωραία Ελλάδα, έτσι, η καλή λέτε, Ελλάδα. Μου θυμίζει κυβέρνηση. Σε λίγο καιρό θα τους έχουμε για κυβέρνηση έχοντας πρωινό καφέ. Μπλάκι χιούμορ αυτό πάρα πολύ. Συγγνώμη, με αν συνεχίσει να είναι ανοιχτά τα σύνορα, ο κύριος Ντράγκας, γιατί με είχε φιλοξενήσει. Μου λέει, γιατί τα σύνορα να κλειστούν, γιατί θα αδειάσει η Συρία? Του λέω, είναι και αυτό. Για όνομα του Θεού. Και κάτι τελευταίο. Αυτό το τρίγωνο του κακού, κύριε Βλάχο. Το τρίγωνο του κακού. Ποιο είναι το τρίγωνο? Το κακό είναι αυτή η σατανική υπηρεσία ασύλου. Είναι το τρίγωνο της Βερμούδας, πώς το λένε, των Βερμούδων. Είχατε κάνει και καταγγελίες την άλλη φορά. Ναι, ότι... τόπου, για να μην υπάρχουν ηγέτες και πολιτικοί για να σας ξεσηκώσουν, έτσι υπάρχουν και εκδότες και δημοσιογράφοι, οι οποίοι είναι απόλυτα ελεγχόμενοι για να μην σας ενημερώνουν σωστά, ούτως ώστε να μην ξεσηκωθείτε. Καλό σας βράδυ. Αύριο πάλι εδώ, Βεργίνα τηλεόραση με τον Στέργιο Καλόγυρο. Καλό σας βράδυ.